Αττική Ανδρέου. Είναι η μητέρα που έψαχνε το παιδί της αναγωνίως για 1,5 χρόνο. Τελικά κατάφερε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα να το πάρει ξανά στην αγκαλιά της, έτσι, τον μικρό Ιωσήφ. Και βέβαια μια ιστορία με πολύ πόνο, δάκρυ, αλλά και αίσιο τέλος. Βασιλική μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα κύριε Δημήτρη Βουρλιο, τι κάνετε? Μια χαρά, χαίρομαι που σε ακούω και θέλω να πιστεύω ότι τώρα είσαι καλύτερα. Τέλος καλό, όλα καλά. Όπως το είπατε, τέλος καλά, όλα καλά, δόξα σε Θεός. Ναι. Πες μου, πώς έγινε κατορθωτό να έρθει τελικά να βρεις τα χνάρια του Ιωσήφ και να τον φέρεις πίσω? Τι ακριβώς έγινε? Η αλήθεια είναι αρκετές δυσκολίες. Επέβηκαν τα υπουργεία μας, ο πρόεδρος μας. Είχαμε καλή συνεργασία και από μέρος της Αιγύπτου προς εμάς. Ναι. Ήταν κατανοητό, ήταν αρπαγή από τον πατέρα, γιατί ήταν σε μικρή ηλικία. Έτσι συνεργαστήκαμε εκεί μας. Οι δικηγόροι μου. Αρκετή πίεση από παντού. Ναι. Πήγες και, Βασιλική, πήγες εσύ και το πήρες το παιδί, το φέρανε? Όχι, πήγα εγώ. Χρειάστηκε να μεταβώ δύο φορές στην Αιγύπτο. Ναι. Δύο φορές. Για να μπορέσω να επιστρέψω στο παιδί, πρέπει να παρουσιαστώ σε κάποια δικαστηρία. Ναι. Όπως γίνηκανε. Και το πήραμε. Η στάση του συζύγου ποια ήταν εκεί στην Αίγυπτο? Η στάση του συζύγου, λέω, εκεί στην Αίγυπτο, ποια ήταν? Ο σύζυγος είναι εδώ στην Κύπρο, φυλακή. Μάλιστα. Είχατε καθόλου επικοινωνία, όχι? Όχι, όχι. Δεν υπήρχε επικοινωνία. Το παιδάκι ζούσε με τους συγγενείς του? Όχι, ήταν σε κάποια γνωστά χέρια. Ναι. Σημασία έχει βέβαια ότι ήρθε εδώ πέρα τώρα. Είναι καλά ο Ιωσήφ τώρα, στην υγεία του? Είναι καλά, ναι. Δόξα ο Θεός. Κάναμε κάποιες εξετάσεις θέματα υγείας. Είναι πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται κάποιες μικρές θεραπείες. Και θα είναι εντάξει. Άμα είσαι στην αγκαλιά σου, όλα θα πάνε καλά. Είναι το μυστικό της ίασης, η αγκαλιά της μάνας. Συχνά πυκνά, όταν αναφέρεσαι σε αυτή τη μεγάλη σου περιπέτεια, έτσι μιλάς με πολύ καλά λόγια για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Υπουργό Εξωτερικών. Πού μεσολάβησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και έγινε κατορθωτή η επιστροφή του παιδιού? Μέχρι τα αδύνατα τα έκανε δυνατά. Μάλιστα. Ο κύριος Χριστοδουλίδης ήταν, δεν είναι απλά υπουργός, είναι άνθρωπος. Δεν έχω λόγια για το πώς να τον περιγράψω. Ανά πάσα στιγμή, όταν δεν χρειάζομαι να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, ανεξάρτητα ώρας, ανεξάρτητα μέρα, ανεξάρτητα όλα. Εν το ήταν το θέμα αν η δουλειά μου. Όχι. Ήταν καθαρά ανθρωπιστικά. Βλέπετε και ο ίδιος σαν ανθρωπιστικά. Δεν πάβει να είναι και πατέρα. Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εσύ γνώριζε τι σημαίνει αυτός ο πόνος. Προσπάθησε απίστευτα να στείλει επιστολές απευθείας προς τον υφυπουργό, να μιλήσει, να πιάσει τηλέφωνα, να πιέσει καταστάσεις. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μπράβο. Ήταν ένα άνθρωπο εξαιρετικό. Εγώ μιλάω ειλικρινά, δεν έκανε να πράττει τη δουλειά του. Ναι. Λειτουργήσε και ως πατέρας. Ναι, λειτουργήσε και ως πατέρας. Τώρα, αυτό που μετράει είναι το παιδί ο Ιωσήφ είναι κοντά σου. Ο τέλειος η περιπέτεια αυτή. Τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα θα είναι μαζί το παιδί σου, θα είσαι και εσύ ήσυχη και το παιδί και όλοι θα πάνε καλύτερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική μου. Εύχομαι τα καλύτερα και πάντα στη διάθεσή σου. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Βασιλική.